Πού έγινε? Εδώ. Από εκεί ξεκίνησε και έφτασε μέχρι εδώ. Τι να πω, παιδιά, εδώ αυτή η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Τι ακριβώς, τι είδες? Εγώ δεν είδα και πολλά. Εγώ είδα πολλά άτομα εδώ, είχα μαζευτεί και. Εντάξει, είπα να δω τι γίνεται, να μάθω. Τι τέτοια είδα εδώ, 15 χρόνια, παιδιά. Μα χαιρεστήκαμε. Εδώ στη Γέρση. Εντάξει, μια χαρά. Και 17 χρόνια είναι. Μακέρια δεν γίνεται να έχουν πάνω. Αν είναι αυτό, έχουν μακέρια, θα έχω κι εγώ όπλο σε λίγο καιρό. Που είμαι 22 χρονών, έτσι. Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, είπαμε εδώ στη Γέρκυρα, όχι στην Αθήνα. Ότι στην Αθήνα δεν γίνεται αυτό. Μπορούμε να κάτσουμε εδώ πέρα να φοβόμαστε για τις ζωές μας. Και γυρνάμε εδώ πέρα στην πλατεία να κάτσουμε, να πούμε ένα καφέ, κάτω να κουβεντιάζουμε. Έλεο το πράγμα. Κινδυνεύουμε. Είσαστε ίδιοι. Ίδιοι. Και στη φωνή πήρα τηλέφωνο το 100 και δεν μου δείχνει το 100 τηλέφωνο. Καλά, καλά. Τέλος πάντων, δύο παιδιά έδειξε γιατί σαν το πήγανε. Και απλά εγώ δεν άκουγα γιατί ήμουν πίσω. Και απλά έβγαλε το μαχαίρι, δεν ξέρω. Και απλά μετά ήρθαμε πάλι γιατί μαζεύτηκε ο κόσμος. Και είδαμε τα παιδιά με μάτα. Ήταν εδώ πέρα όλοι γεμάτο με μάτα, αν δείτε πίσω σας. Έχει κάτω αίμα. Τα παιδιά αυτά γιατί βρίσκονταν εδώ, είχατε σχολάσει και βρίσκονταν εδώ στην πλατεία όλοι. Δεν ξέρουμε κάτι. Το λεωφορείο. Δεν ξέρουμε το λεωφορείο, απλά μαζεύτηκε ο κόσμος. Ναι. Και καταλάβατε ότι έγινε αυτό, μια συμπλοκή με αντιλήπτους. Ναι, δεν ξέρουμε τι είχε πώς. Απλά κάτι για κάποιο λόγο θα ήταν σοβαρό. Ναι, ναι. Εκεί κάνανε σαν παιδιά στους μαθητές. Πήραμε το 100 τηλέφωνο, ήθελα να πω μία 10-20 λεπτά. Αυτά είδα, αυτά καταθέτω. Αυτά. Έγινε μια συμπλοκή με τους μυθιστές. Με τραυματισμό των παιδιών, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.